Επόμενος ειδικό. Επόμενος, μάλλον έχει μπερδευτεί επειδή κάνει και τον κοινοβουλευτικό και φαντάστηκε ότι μπορεί να κάνει και εδώ τα ίδια. Δεν είναι όμως τα ίδια. Δεν πειράζει. Απλά μία διευκρίνηση έκανε. Επόμενος ειδικός αγορητής, η κυρία Πέρκα, στη θέση του κυρίου Τσανακόπουλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπαμε αρκετά και πολλά και διάφορα. Εγώ καταρχάς θέλω να δηλώσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, όπως και των άλλων τεσσάρων κομμάτων του προοδευτικού χώρου, καταθέσαμε αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να συζητηθεί, να έρθουν οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, όποιοι μάλλον μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση, σε ό,τι αφορά το θέμα των υποκλοπών, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, για να περάσει εν μέσω θέρους τόσο εύκολα. Πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτό. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Οτιδήποτε άλλο συζητάμε, δεν υπάρχει το πλαίσιο της δημοκρατίας και της διαφάνειας, νομίζω ότι δεν έχει και κανένα νόημα. Είπαμε ότι είναι μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία μας, προχθές. Εξακολουθούμε και βλέπουμε την ερευνητική δημοσιογραφία να αποκαλύπτει συνεχώς πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία, πώς σοβαροί μάρτυρες δεν κλήθηκαν καν, ακόμα και μερικοί που ήταν στόχοι και θύματα, πώς ακόμα και αυτός ο χειριστής του Πρεταντόρ δηλώνει ότι δεν κλήθηκε ποτέ, ίσα-ίσα όμως τον κάλεσε στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πολλά τα σκοτεινά σημεία και ξέρετε, δεν μπορεί να έχει μια εξέλιξη και μια πρόοδο καλή μια χώρα αν αυτό δεν γίνεται σε ένα πλαίσιο δημοκρατίας και διαφάνειας. Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω και θα πω σε θετική κατεύθυνση αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού της τροπολογίας που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του οργανισμού. Εν μέρη έγινε αποδεκτή από τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Και να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόρριτο στο ελληνικό Κοινοβούλιο για οποιοδήποτε θέμα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αρμόδια, καταργείται... Κύριε Συνάδελφε, για το νομοσχέδιο, παρακαλώ. Ναι, αλλά εγώ είμαι κοινοβουλευτική. Για το νομοσχέδιο. Δεν έγινε αλλαγή, είμαι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Έτσι, όσο αυτό, γι' αυτό μιλάω. Για το νομοσχέδιο, λοιπόν, κύριε Βιλιάδο, έχουμε πει ότι θα το καταψηφίσουμε, εκτός ίσως από κάποια άρθρα. Ξέρετε, βγήκε ο κύριος Θεοχάρης και επιβεβαίωσε όλα αυτά που είχα πει εισηγητικά. Σε ό,τι αφορά αυτή την ιδεολειψία που διακατέχει τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μόνο που μπορεί να γίνει σωστά μπορεί να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα, εκεί είναι τα ικανά στελέχη, εκεί είναι αυτοί που ξέρουν, εκεί είναι αυτοί που ξέρουν την αγορά. Και ως παράδειγμα, τραγικό θα έλεγα, ακούμε μόνο τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ η οποία ναι με πλουτίζει, ναι μεγεθύνεται το ενεργητικό της, όμως ο κόσμος πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα από όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Και η ΔΕΗ είναι leader, δηλαδή έχει μονεύουσα θέση, άρα παρασύρει, έτσι προηγείται, να το πω αυτό, στην εσχροκέρδεια. Επομένως, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ελπίζουμε για ακόμα μια φορά να γίνει αποδεκτή το αίτημα αυτό που έχουν κάνει 5 κοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι σοβαρά και ο λαός περιμένει από εμάς πραγματικά να ρίξουμε λίγο φως σε αυτή τη δυσόδη υπόθεση. Ευχαριστώ.